Βέβαια, τα συγκεντρώνουμε όπως και τις προτάσεις τους και τα σημεία που επισημαίνουν, που είναι προβληματικά. Είναι ένα σύστημα που ούτε 3 μήνες δεν είναι που λειτουργεί και σίγουρα στην πράξη φαίνονται τα προβλήματα και τι βελτιώσεις χρειάζονται. Αυτή τη στιγμή δεν είναι η πρώτη συνάντηση που κάναμε, έγινε και μια συνάντηση στην πρώτη κοινότητα. Συναντιόμαστε για να τους ακούσουμε, να τα καταγράψουμε, να τα μελετήσουμε, να τα αξιολογήσουμε και να έρθουμε με βελτιώσεις. Υπάρχουν ήδη πράγματα, πριν ακόμα τα μας τα πούνε οι κάτοικοι, που τα έχουμε εντοπίσει μόνοι μας, από τη μέχρι τώρα πιλωτική εφαρμογή και τα οποία ήδη έχουμε αποφασίσει να τα βελτιώσουμε. Είτε είναι σε αλλαγές θέσεων κατοίκων με επισκεπτών, είτε αύξηση των θέσεων των κατοίκων, είτε αύξηση του ωραρίου των 4 ωρών που τελικά αποδείχθηκε ότι είναι μικρό, είτε έλεγχος των φορτώσεων, των θέσεων φορτωσεων που μερικές και όχι λίγες είναι άχρηστες και θα τις καταργήσουμε και θα τα δώσουμε στους κατοίκους. Ναι, είμαστε σε μια συνεχή επαφή και συνεννόηση. Σύν η αστυνόμευση, η οποία είναι σοβαρή πια και πολύ σφιχτή στην πόλη, ξεκινώντας από την πρώτη κοινότητα, τώρα επεκτείνεται στη γάμα κοινότητα. Σύν το ότι θα αυξηθεί το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας με το νέο οργανισμό, θα γίνουν πολλές κινήσεις που θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο το σύστημα. Αυτό όμως που εισπράττω όλους που μιλάω, οι εκπροσώπους σωματείων και κατοίκων, είναι ότι το σύστημα αυτό το θέλουν, δεν θέλουν να αλλάξει. Θέλουν απλώς να βελτιωθεί, ότι έχει αλλάξει την εικόνα της πόλης, ότι έχουν σταματήσει τα διπλοπαρκαρισμένα, έχουν ξεμπουκώσει οι δρόμοι, βρίσκουν οι κάτοικοι μέχρι τις μεσημεριανές ώρες, μας το έχουν δηλώσει θέσεις, μετά υπάρχει πρόβλημα γιατί οι βάρδες μικραίνουν τους αστυνομία. Δηλαδή υπάρχει μια θετική προσέγγιση από μέρους όλων του νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.